Οι πιο μεγάλες τραγικές συνέπειες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία και πρόνοια, για τις οποίες δεν θα μιλήσει κανένας άλλος πέρα από το ΚΚΕ, απορρέει από τον ίδιο το χαρακτήρα της ως υπεριαλιστική διακρατική ένωση. Μια συμμαχία που βασική αρχή συγκρότησής της έχει τη διασφάλιση των κερδών των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον ανταγωνισμό τους με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, δεν μπορεί να επεξεργάζεται φιλολαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές σε κανένα τομέα, ούτε βέβαια στην υγεία. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας που οι ευρωενωσιακές πολιτικές που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή σαν αναλώσιμο υλικό, την εργατική δύναμη ως εμπόρευμα που τους παράγει κέρδη, που η αναπαραγωγή της θα μπαίνει πάντα στον προκρούστη του κόστους ωφέλους, εδώ βρίσκεται η ρίζα της μεγάλης αντίφασης της εποχής μας, του εκμεταλλευτικού συστήματος, μέσα στο οποίο ζούμε και γίνεται όλο και χειρότερο, όλο και πιο καταπιεστικό για την πλειοψηφία του λαού μας. Ο καπιταλισμός, λοιπόν, όπως συνηθίσαμε να λέμε, είναι ο χειρότερος ιός, που σπέρνει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Ο καπιταλισμός είναι το εμπόδιο που πρέπει να ανατραπεί για να περάσουμε από το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας. Και αν αυτά φαντάζουν ωραία λόγια από ένα μέλλον που μοιάζει μακρινό, ας θυμηθούμε ότι η ιστορία πολλές φορές μας γέλασε, γιατί η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε, όταν οι λαοί προβάλλαν δυναμικά στο προσκήνιο και έγιναν πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Οι λαοί, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, μπορούν να βάλουν πραγματικά ένα τέλος στη βαρβαρότητα που ζούμε. Ας σκεφτούμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε 240 δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς, ενώ οι λαοί τις γονατίζουν από την ακρίβεια, ενώ μέσα στην περίοδο της πανδημίας δεν μπορούσε να συνεννοηθεί σε εισαγωγικά για να εξασφαλίσει ούτε προστατευτικές μάσκες για τους υγειονομικούς. Ας σκεφτούμε ποιο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πίσω από τα πολεμικά ανακοινοθέντα στήριξης του καθεστώτος Ζελένσκι στην Ουκρανία και του κράτους δολοφόνου στο Ισραήλ. Ποια ακριβώς ανθρωπιστική συνθήκη επιτρέπει να βαφτίζεται νόμιμη αυτοάμυνα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, να ισοπεδώνονται νοσοκομεία και στα συντρίμμια τους να ανακαλύπτονται ομαδικοί τάφοι με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Ας σκεφτούμε γιατί η ελληνική κυβέρνηση δαπανά 500.000 ευρώ τη μέρα για να βρίσκεται η φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και μέσα. Γιατί η προστασία των κερδών τους είναι πάνω από την προστασία της ζωής μας. Όταν η Νέα Δημοκρατία επικαλείται το εθνικό συμφέρον και τις συμμαχικές υποχρεώσεις μαζί με τα άλλα κόμματα, υλοποιούν με συνέπεια τις στρατηγικές επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης για αναβάθμιση του ρόλου της στη γεωπολιτική σκακέρα σε μια περίοδο που οξύνονται οι ανταγωνισμοί, που νέα σύννεφα συσσωρεύονται στην καπιταλιστική οικονομία. Για αυτούς σκοπιάζουν, αυτούς και τα κέρδη τους επιχειρούν να θωρακίσουν με μέτρα, με νόμους, με καταστολή μπροστά στις εξελίξεις. Ταυτόχρονα επιχειρούν να χειραγωγήσουν, να στρέψουν την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια σε δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα για να μην μπει στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος που είναι ένοχος για αυτή την κατάσταση που αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ζωής των λαϊκών οικογενειών. Η κατάσταση στην υγεία και η διαπάλη που διεξάγεται ανάμεσα στα κόμματα είναι πράγματι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική. Τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και τα άλλα κόμματα, συχνά περιγράφουν την κατάσταση στην υγεία με καυστικές περιγραφές. Ιδιαίτερα όταν το φως της δημοσιότητας βλέπουν ορισμένα τραγικά περιστατικά, όπως με βρέφη να χάνουν τη ζωή τους διανύοντας 600 χιλιόμετρα για να βρουν κρεβάτι μεθ, ή όταν οι άνθρωποι αφήνουν την τελευταία τους πνοή πάνω σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων λόγω έλλειψης ασθενοφόρων, τότε περισσεύουν τα δάκρυα και οι υποσχέσεις. Όμως, όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει αυτοτελώς ή σε συνεργασία,
έχουν ψηφίσει μία πλειάδα νόμων και ρυθμίσεων σε όλους τους τομείς και επικαλούνται την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων με τη διαφορά ότι μετά από κάθε νόμο τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα, τα οποία επικαλείται κάθε φορά η επόμενη κυβέρνηση για να πάρει τα επόμενα μέτρα και πάει σώει το βασίλειο. Το κυριότερο είναι ότι τα μέτρα που κάθε φορά υλοποιούνται στην υγεία είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία του προβλήματος που βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας και της πρόνοιας. Η αιτία βρίσκεται σε ποιο σχέδιο ανάπτυξης εντάσσονται αυτά τα μέτρα, τα οποία αντικειμενικά είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται στην ανάγκη περίθαλψης των λαών μέσα από τα συστήματα υγείας που θα είναι βιώσιμα, αποδοτικά και οικονομικά προσιτά, συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις αντοχές της οικονομίας, τότε και τα μέτρα που θα υλοποιούνται θα είναι ανάλογα. Μιλάμε δηλαδή για μέτρα που δεν αμφισβητούν την προτεραιότητα της κρατικής στήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθούν και όλα όσα υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στον τομέα της υγείας. Γι' αυτό από τον πακτολό του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κονδύλια για την υγεία και την πρόνοια είναι ελάχιστα. Και επειδή όπως είναι ήδη γνωστό το Ταμείο δεν είναι κουμπαράς που μοιράζει λεφτά γενικώς, αλλά αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να τονωθεί η καπιταλιστική οικονομία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδεύεται με εκατοντάδες προαπαιτούμενα μέτρα, στην πραγματικότητα αποτελεί το μνημόνιο των μνημονίων. Γι' αυτό κάθε ευρώ που δίνεται από αυτό για την υγεία, όπως για κτηριακές παρεμβάσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, εντάσσεται στην κερδοφορία των κατασκευαστικών και ενεργειακών ομίλων, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξού και η πρεμούρα για τα 180 κέντρα υγείας και τα 80 νοσοκομεία που ανακαινίζονται, συνολικά στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και στην επιχειρηματική δράση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Εξού και η αμφίβολη εξαγγελία για τη χρηματοδότηση των 50.000 απογευματινών χειρουργείων για τους πιο ευάλωτους από τα συγκεκριμένα κονδύλια. Δηλαδή, να δηλύσουμε τον κόνοπια και να καταπιούμε την κάμηλο της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και με αυτό το μέτρο. Επίσης, ζεστό χρήμα υπάρχει για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στα οποία καταλήγουν τα κονδύλια των ανεπαρκέστατων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων για ορισμένους γυναικολογικούς καρκίνους εσχάτως και του παχαίως εντέρου, δηλαδή για ορισμένες παροχές με ημερομηνία λήξης που η Ευρωπαϊκή Ένωση τις βαφτίζει πρόληψη, ενώ αφορούν λίγους και δεν καλύπτουν καθολικά και δωρεάν όλους όσους τις χρειάζονται. Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας είναι βέβαια ένα μέγεθος έτσι κι αλλιώς ανεπαρκές σε ό,τι αφορά τα κρατικά κονδύλια παντός είδους. Παρένθεση, εδώ δεν ξέρω αν ακούσατε τη σημερινή δήλωση του Κασελάκη ότι θα μειώσει τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία από το 5,7% που είναι στο 5%. Το ΑΕΠ, δηλαδή, μιλάμε, ο άνθρωπος ούτε που ξέρει τι λέει, ούτε που ξέρει τι διαβάζει από αυτά που του δίνουν μάλλον. Και κατά τα άλλα ανοίγει την πόρτα βεβαίως για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Αλλά εδώ εμείς τι θέλουμε να υπογραμμίσουμε? Ότι το εργατικό κίνημα και ιδιαίτερα τους μαχόμενους υγειονομικούς που σωστά διεκδικούν αυξήσεις των κρατικών κονδυλίων για την υγεία πρέπει να τους νοιάζει ταυτόχρονα πού και για ποιο σκοπό δίνονται. Στο σημερινό εσύ των περικοπών και των ελλείψεων της εμπορευματοποιημένης λειτουργίας, των πετσοκομπένων εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, των εξαντλητικών όρων δουλειάς, με την ταυτόχρονη επιδείνωση της ποιότητας των παροχών υγείας για την πλειοψηφία του λαού μας, αναγνωρίζουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πριν, στη διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση στη χώρα μας, εξειδίκευσαν όλες οι κυβερνήσεις. Σε αυτή τη στρατηγική δώσανε διάφορα ονόματα.
την προσδιορίσανε και καταχρονικά διαστήματα. Παραδείγματος χάρη τη στρατηγική για την υγεία 2014-20, που μάλιστα αποτέλεσε το τρίτο στη σειρά κοινοτικό πλαίσιο. Ενώ στη συνέχεια, μέσα στην πανδημία και μετά, οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες δεν τσιγκουνεύονται να επικαλούνται την πείρα της δοκιμασίας από τις συνέπειες του COVID-19, προκειμένου να προχωρήσουν σε νέα μέτρα που στην πραγματικότητα σπρώχνουν προς τα κάτω και προς το χειρότερο τις δημόσιες δωρεάν υγειονομικές παροχές. Πρόσφατο παράδειγμα, γνωστό στους περισσότερους από εσάς, είναι η ψήφιση το Μάρτιο του 2021 του προγράμματος Euro for Health 21-27, το οποίο μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε. Εν μέσω πανδημίας και ενώ όλος ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα, μετρούσαν δεκάδες χιλιάδες θύματα σε συγχορδία όλοι τους, ενέκριναν ένα πλαίσιο που αποτελεί εφαλτήριο για τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους της υγείας, του φαρμάκου, της ιατροβιοτεχνολογίας για νέες κερδοφόρες επενδύσεις. Οι στόχοι που περιλαμβάνονται υπηρετούν τις βασικές αρχές της ενίσχυσης της λειτουργίας των συστημάτων υγείας με ιδιωτικονομικά κριτήρια, στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και του ελάχιστου πακέτου παροχών για τους πιο φτωχούς. Παγιώνεται η αντίληψη της ενίσχυσης της εμπορευματοποιημένης παροχής εργασιών της υγείας μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και αυτοτελώς από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Όπως ήδη αναφέραμε, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στοχεύει στην ενίσχυση ακριβώς των παραπάνω κατευθύνσεων, αποδεικνύοντας με τον πιο τρανό τρόπο ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν να απολαύσουν τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας για την υγεία και τη ζωή τους. Στον καπιταλισμό, η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα και όλα τα μέσα για την αναπαραγωγή της αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Γι' αυτό οι ιατρικές υπηρεσίες, φάρμακα, εμβόλια, όλα τα ιατροτεχνολογικά μέσα αποτελούν τομείς μεγάλης κερδοφορίας για το αστικό κράτος και το αστικό κράτος θα περιορίζεται στα ελάχιστα αναγκαία στις αντίστοιχες παροχές. Δύο πρόσφατα ευρωπαϊκά παραδείγματα. Σύμφωνα με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ιρλανδίας, όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα περιορισμένο πακέτο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ενώ τα μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι και τα άτομα χαμηλού ως μετρίου εισοδήματος δικαιούνται ένα κάπως μεγαλύτερο πακέτο παροχών. Το 2023 η Ιρλανδία συνέδεσε την πρόσβαση στη φροντίδα γενικού γιατρού μέσω του προγράμματος Visit Card, με το λεγόμενο διάμεσο εβδομαδιαίο εισόδημα, το οποίο αυτό παρέχει καθολική πρόσβαση σε δωρεάν πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για αυτούς που αποκτάν αυτή την κάρτα, σε ένα λίγο μεγαλύτερο, αλλά πάντα περιορισμένο πακέτο παροχών. Έτσι πανηγυρίζουν τα κρατικά επιτελεία της Ιρλανδίας ότι κατάφεραν να καλύψουν με τις προαναφερόμενες υγειονομικές υπηρεσίες το 50% του πληθυσμού. Το άλλο 50% βεβαίως ανάλογα με τα ασφαλιστικά του συμβόλαια και όσο αντέχει τσέπη τους. Σε άλλη χώρα που αποτελεί και την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανία, το 2023 υπήρχαν 596 ιδιωτικά νοσοκομεία, στο σύνολο 1.893, με αύξηση των ιδιωτικών της τάξης του 35% που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Ενώ την ίδια ώρα πάνω από το 66% των δημόσιων νοσοκομείων είναι υπερχρεωμένα, με αποτέλεσμα το σταδιακό κλείσιμό τους. 16 τέτοια νοσοκομεία έπεισαν μέσα στο 2023. Μιλάμε για χρεωμένα νοσοκομεία, όχι για τα μπακάλικα της γειτονιάς. Στον προϋπολογισμό της γερμανικής κυβέρνησης για το 2024 υπάρχει μείωση κατά 33% των χρημάτων από τον κρατικό κουμπαρά προς το Υπουργείο Υγείας, με παράλληλη αύξηση των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Άρα μιλάμε για περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων. Τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα αποδεικνύουν την ενιαία αντιλαϊκή στρατηγική που υλοποιείται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξάρτητα
από το καλύτερο σημείο εκκίνησης σε κάποια κράτη. Σημασία έχει εδώ να κατανοήσουμε την προς τα κάτω τάση ως προς την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα, η εξειδίκευση αυτής της πολιτικής έχει πολλά αντιδραστικά κυβερνητικά επιτεύγματα, που με κοινικό τρόπο μπορούμε να πούμε διαφημίζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τα οποία δεν είναι προϊόν βέβαια παρθενογένεσης, αλλά εντάσσονται στο σχέδιο των τριών φάσεων των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στο υγειονομικό σύστημα που καθυστερημένα ξεκίνησα στη χώρα μας το 2011. Οι παλιότεροι εδώ σε αυτή την αίθουσα θα θυμούνται. Εν συντομία, να αναφέρουμε ότι κατά την πρώτη φάση των αναδιαρθρώσεων το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία διαχωρίζονται από τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη συλλογή των χρηματοδοτικών πόρων του συστήματος σε ένα κοινό ταμείο και εν συνεχεία στην κατανομή των πόρων αυτών βάσει συμβάσεων στους παραγωγούς των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης και ούτω καθεξής, δημόσιους και ιδιωτικούς πάντα. Αυτή ακριβώς η φάση της μεταρρύθμισης είναι που εξυπηρέτησε η σύσταση του ΕΟΠΗ στην Ελλάδα. Στη δεύτερη φάση, τα δημόσια νοσοκομεία, είτε μόνα είτε σε συνεργασία με επιχειρηματίες, με ΣΔΙΤ δηλαδή, μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενους, αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς. Τη χρηματοδότησή τους πλέον δεν την εγγυάται το κράτος, αλλά αντιθέτως ανάλογα με το παραγόμενο έργο τους, δηλαδή χειρουργικές επεμβάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ημέρες νοσηλείας, αριθμός εξυπηρετούμενων εξωτερικών ασθενών και άλλα, συνάπτουν συμβάσεις με τον χρηματοδότη, παραδείγματος χάρη τον ΕΟΠΗ, και αντλούν πόρους από αυτόν. Στην τρίτη φάση μιλάμε για την είσοδο μηχανισμών της αγοράς, όπως είναι το κατακεφαλήν αμοιβή οικογενειακών γιατρών, λίστα εγγεγραμμένων ασθενών και άλλα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και διαδοχικά, το αστικό κράτος αποποιείται του ρόλου του ως εγγυητή της δημιουργίας και χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, περιορίζει τη συμμετοχή του στην παροχή προνοιακού επίπεδου υπηρεσιών υγείας και διαμορφώνει τους όρους λειτουργίας μιας μεικτής, ανταγωνιζόμενης αγοράς, δημόσιας και ιδιωτικής, σε επιχειρηματική βάση. Από το 2011 βέβαια μέχρι τώρα έχουν υπάρξει 5 κυβερνητικά σχήματα, με ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κυβερνήσεις συνεργασίας. Μετά από 11 χρόνια, ένα μεγάλο μέρος των αντιλαϊκών αυτών αναδιαρθρώσεων, όσο αφορά την έκταση και τους όρους παροχής της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο λαό, έχει προχωρήσει αρκετά. Η βασική επιδίωξη του σχεδιασμού, η οποία εμπεριέχει τη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, συνοδεύτηκε με την αύξηση της συμμετοχής των ασθενών στις έμεσες και άμεσες πληρωμές, στην αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης του υπερταμείου ΕΟΠΗ από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Απόρρια αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού, που αντιστοιχεί στο σχεδιασμό της ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου, αποτελούν και τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία και ιατρία βεβαίως που προηγήθηκαν, οι ανακαινήσεις πτερήγων νοσοκομείων και η παραχώρηση δίκλινων δωματίων για τους έχοντες στα δημόσια νοσοκομεία, όπως πρόσφατα στον Ευαγγελισμό για τους επιπληρωμή χειρουργημένους. ΙΣΔΙΤ, όπως για το Ογκολογικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που προχθές ο κύριος Θεμιστοκλέους πήγε και το εγγενίασε, την παραχώρηση του οικοπαίδου, που ακολούθησε βεβαίως την αντίστοιχη μετροατροπή του παιδο-ογκολογικού του παιδων Αγία Σοφία. Υπάρχει το αντικειμενικό στοιχείο που απορρέει από τους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας, από τους οποίους δεν εξαιρείται ο καπιταλιστικός δημόσιος τομέας της υγείας. Υπάρχει, τι αλλάζει με τα ΣΔΙΤ, ότι αυτή η καθόλου νέα μορφή εγγυάται την ευελιξία που εξασφαλίζει η μορφή δηλαδή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και αντιστοιχεί με την επιτάχυνση της προσαρμογής του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων στους κανόνες της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών τους. Αυτοί οι κανόνες λειτουργίας βεβαίως ορίμασαν στο πλαίσιο της προηγούμενης μορφής των προσώπων δημοσίου δικαίου,
Όμως τώρα αυτή αποτελεί ένα κέλυφος που εμποδίζει, ενώ η νέα μορφή ιδιωτικού δικαίου απελευθερώνει τη δυνατότητα παραπέρα εφαρμογής τους. Όσοι υπερασπίζονται τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ταυτόχρονα την υγεία ως κόστος που πρέπει να εξορθολογιστεί και να νοικοκυρευτεί, ουσιαστικά κοροϊδεύουν το λαό αφού αποσυνδέουν τη μορφή από το περιεχόμενο. Αναφερόμαστε εδώ σε συνδικαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές και οπορτουνιστικές ηγεσίες, όπως βεβαίως και τα κόμματά τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο ισχυρίζεται ότι αυτό το κριτήριο λειτουργίας υπάρχει παντού στον κόσμο και ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Μα ακριβώς με αυτό το κριτήριο σε αρκετά καπιταλιστικά κράτη καταργήθηκαν κλινικές, εργαστήρια, ολόκληρα νοσοκομεία, όπως είπαμε προηγούμενα, διότι δεν εξασφάλιζαν τα απαιτούμενα έσοδα και σε αντίθεση με τις ανάγκες της υγείας του λαού. Όμως και στην Ελλάδα έχουμε τις πρώτες, ας πούμε, τροχιοδεικτικές βολές με τα αντίστοιχα κλεισίματα και συγχωνεύσεις μονάδων υγείας, με το κριτήριο της χαμηλής πληρότητας, της επικάλυψης υπηρεσιών μεταξύ των μονάδων υγείας των κοντινών τάχα αποστάσεων κλπ. Κλεισίματα και συγχωνεύσεις που ο λαός βρήκε μπροστά του με τις θανατηφόρες συνέπειες της πανδημίας, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το κλείσιμο του νοσοκομείου Λιμωδών στο Χαϊδάρι. Ένα δείγμα της ευελιξίας ακόμα αποτελεί ο τρόπος τελέχωσης του νοσοκομείου της Σαντορίνης, όπου ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία επιμερών του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θυμάστε τον υπουργό που χειρουργούσε τα πρώτα χειρουργία για να διαφημίσει το νοσοκομείο της Σαντορίνης, τον κύριο Πολάκη. Βέβαια, το νοσοκομείο αυτό λειτουργήσε με εποχική ενίσχυση μέσω αποσπάσεων προσωπικού από άλλες μονάδες υγείας, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του τουριστικού κεφαλαίου και όχι με πλήρη στελέχωση για τις ανάγκες του πληθυσμού όλο το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, μόνο το σύγχρονο κτίριο φαίνεται να έχει μείνει κενό περιεχομένου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οι παρετήσεις και οι μεταθέσεις γιατρών έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, αφού, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, δεν εξασφαλίζονται οι ασφαλιόρες λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής που ασπάζονται ως Ευαγγέλιο μέρες που είναι, όλα τα άλλα κόμματα ενισχύεται η επιχειρηματική δράση και ταυτόχρονα η ισχυροποίηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Είναι ενδεικτικό το μεγάλο αμερικάνικο fund CVC έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στη χώρα μας που εστιάζονται στο χώρο της υγείας, όπου πλέον είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ιδιωτικών υπηρεσιών. Σε αυτό εντάσσονται το Υγεία, το Μετροπόλιταν, το Μητέρα, το Μετροπόλιταν General, το Λιτό, το Greta Intercleaning, άλλες εταιρείες με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το Κέντρο Γενετικής, η εταιρεία Business Care που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και εξαγόρασε και την Εθνική Ασφαλιστική. Τώρα επεκτείνεται και στην ίδρυση της πρώτης ιδιωτικής ιατρικής σχολής του Ομίλου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Να κρίνουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, από αυτά το βρώμικο ρόλο της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού περί αρμονικής συνύπαρξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, της σύγκλησης με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενσωματωθούν τα λαϊκά στρώματα και οι υγειονομικοί σε στόχους που κυριολεκτικά θα ισοδυναμούσαν με τον τετραγωνισμό του κύκλου. Απόρρια αυτής της στρατηγικής αποτελεί και η γενίκευση των DRGs και η ανάπτυξη των εσόδων κατά 70% από τα ασφαλιστικά ταμεία έμεσα από τους ασθενείς και άμεσα από τις πληρωμές των ΚΙΣΕ των νοσοκομείων, με τον περιορισμό των κρατικών δαπανών στο 30% και η μεσοσταθμική αύξηση των πληρωμών των ασθενών μόνο για τα αποζημιούμενα από το ΝΕΟΠΗ φάρμακα από το 9% στο 30% τουλάχιστον. Ωραία νοικοκύρεψαν τις περιβόητες σπατάλες που ήταν ένα από τα επιχειρήματά τους όταν ξεκινούσαν τις αναδιαρθρώσεις. Έτσι εξοικονομούνται τα λεφτά για τις φρεγάτες και για τα F-35.
Και ας ειρωνεύεται, ας μας επιτρέψετε, ο Υπουργός Υγείας σε ένα από τα πολλά αντικομουνιστικά του ντελίρια που τον πιάνουν τελευταία, ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα χρήματα για αυτά τα αεροπλάνα. Ας τον τρολάρουμε λοιπόν κι εμείς. Μάλλον η κυβέρνησή του, για να τα βρει, να φανταστούμε ότι θα τα εξοικονομήσει σε λίγο, αν βάλει τιμή και στον αέρα που αναπνέουν οι υγειονομικοί και οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Αλλά είπαμε ότι αυτά είναι συμμαχικές ιερές υποχρεώσεις και πρέπει να τις ανταποκριθούμε πάση θυσία, όπως και ο πρόσφατα εξ Αμερικής βαφτιζόμενος αριστερός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Κασελάκης, ανέφερε για το πολεμικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι ο άλλος δρόμος, η άλλη κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η πάλι για να έχει αποτελέσματα, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές και ανατροπές υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας, για να ανατραπεί και αυτή η αντιλαϊκή στρατηγική στην υγεία. Γι' αυτό και στις ευρωεκλογές που είναι μπροστά μας, ο λαός χρειάζεται να τις αξιοποιήσει για να βγάλει ένα πολύ πιο ενισχυμένο ΚΚΕ με περισσότερους ευρωβουλευτές, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο που βγάνει αυτές τις κατευθύνσεις η διαφθορά είναι θεσμοθετημένη, αφού νόμιμα τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμούν περί τις 5.000 οντότητες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και λογίζονται ως ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής λεγόμενης δημοκρατίας. Μόνο οι δύο Έλληνες κομμουνιστές ευρωβουλευτές είχαν το κουράγιο και αποτέλεσαν φωτεινή εξαίρεση καταψηφίζοντας αυτό το κατάπτυστο κείμενο που νομιμοποιούσε τη δράση των λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους διαδρόμους των Βρυξελών συχνάζουν πάνω από 30 με 50.000 καλοπληρωμένοι γιάπηδες λομπίστες που συναντιούνται επίσημα και ανεπίσημα με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις της. Τα λόμπι δαπανούν πάνω από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αυτή τη δουλειά. Πιστεύει κανείς, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ότι τα έξοδα αυτά γίνονται για να φτάσουν στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου τα αιτήματα των υγειονομικών για το ωράριο, για τις εργασιακές σχέσεις, για μαζικές προσλήψεις, για ενίσχυση του ΕΚΑΒ? Πιστεύει κανείς ότι νοιάζονται στα νηλήθια σε αυτή τη λυκοσυμμαχία του κεφαλαίου να νομοθετήσουν για να περιφρουρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, το εισόδημά τους, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια για να τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς? Πιστεύει κανείς ότι οι λομπίστες των φαρμακευτικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζονται να εξασφαλιστεί φτηνό και ασφαλές φάρμακο, ασφαλή εμβόλια, ή για τα κέρδη των εταιριών τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα και το κράτος δικαίου που από τις αρχές τις οποίες τάχα παρακλίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως κατηγορούν τα ομογάλακτα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και όλες οι εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ. Κούφια αντιπαράθεση χωρίς όφελος για την πλατιά πλειοψηφία του λαού μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι σημεοφόρος της αδικίας, γιατί ως κυβέρνηση υλοποιείται με προσήλωση και εξειδικεύει την ευρωενωσιακή πολιτική. Αν στη μοιρασιά, στις προτεραιότητες και στις ιεραρχήσεις δημιουργεί δυσαρέσκεια σε τμήματα του κεφαλαίου, αυτός είναι ένας καυγάς από τον οποίο δεν ωφελείται ο λαός. Αντίθετα, θα πληρώσει και αυτές τις συνέπειές του. Όπως για παράδειγμα γίνεται για το θέμα της πράσινης μετάβασης, από πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, δεν πρόκειται ο λαός να γλιτώσει από την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι σημειοφόρος της συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών και δίκαια εξοργίζεται ο λαός μας και οι συγγενείς των θυμάτων. Όλα τα κόμματα όμως έχουν βάλει πλάτη στη μεγάλη συγκάλυψη των εφθονών της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις μεταφορές και τον τεμαχισμό και την ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου που όλες οι κυβερνήσεις υλοποίησαν σε βάθος 20ετίας. Η Νέα Δημοκρατία
είναι σημεοφόρος της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, αλλά νόμο του ΠΑΣΟΚ υλοποίησε για τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Νόμο του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί για την απαράδεκτη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου των γιατρών, που παρεπιπτόντως και αυτός έχει αναφορά σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας αφήσουν λοιπόν τα σάπια. Αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει μόνο ο αγωνιζόμενος λαός σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είχαν δίπλα τους οι υγειονομικοί όταν έσπαγαν το σιωπητήριο της καραντίνας, όταν μαζί με τον υπόλοιπο λαό λογαριαζόταν με την πολιτική της κυβέρνησης που αντιμετώπιζαν την πολύμορφη καταστολή. Μόνο το ΚΚΕ υιοθετεί και μπορεί να υποστηρίξει με τις θέσεις του και τη δράση του το πραγματικό δίλημα που τίθεται παντού. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και λειτουργεί για τα κέρδη των καπιταλιστών. Είναι συμμαχία εχθρική για τους λαούς. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται 16 εκατομμύρια άνεργοι, 95 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων το 25% είναι παιδιά κάτω των 18 χρονών και 16% είναι άτομα ηλικίας πάνω των 65 χρονών. Σε 14 κράτη-μέλη το 50% των εργαζομένων εργάζονται χωρίς συλλογική σύμβαση. Σε 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται ο συνδικαλισμός, ενώ σε περισσότερα από 15 κράτη-μέλη ισχύουν μέτρα απαγόρευσης παραβίασης του δικαιώματος στην απεργία. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα της πολιτικής της, στην οποία συνδιαμορφώνουν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση τους τη χαρίζουμε, δεν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, ούτε να το κάνουμε όπως την Ευρώπη, ούτε να μείνουμε Ευρώπη. Εμείς παλεύουμε με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, σπάμε τα δεσμά της για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών. Από αυτή τη σκοπιά ας αφήσουν τη διαστρέβλωση ορισμένα παπαγαλάκια που πιάνουν στασίδι στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και διατυμπανίζουν ότι το ΚΚΕ δεν διαφέρεται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επειδή διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή διαφωνεί σταθερά, διαχρονικά και με συνέπεια με το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περίοδο που εμφανίστηκε ως η συμμαχία των χωρών της Ευρώπης του Άνθρακα και του Χάλιβα, στη συνέχεια σε ΕΟΚ που μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η επιβεβαίωση των θέσεων και των εκτιμήσεών του αποτελούν ένα ακόμα κριτήριο να στηριχτεί από ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις στην Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου. Γιατί μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ σημαίνει αποφασιστική απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της βαρβαρότητας των μονοπωλίων. Δύναμη στην πάλη του λαού μας και των λαών της Ευρώπης για αποδέσμευση από τις αλυσίδες της, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και κάθε υπεριαλιστική ένωση που κάνουν τη ζωή μας χειρότερη και μας βυθίζουν στο πολέμο και στην εκμετάλλευση. Στον 21ο αιώνα, το 2024, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων, αντί ο εργαζόμενος άνθρωπος να δουλεύει λιγότερο μέσα στη μέρα και να ζει καλύτερα, απαλλασσόμενος από τις μονότονες και επικίνδυνες δουλειές, να ανακουφίζεται από τον κάματο και να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, αντί να αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες για την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλο το λαό, συμβαίνουν τα ακριβώς αντίθετα. Η άμεση παραγωγή του κοινωνικού πλούτου στον καπιταλισμό είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης και αυτό αντανακλάται στην υγεία τους πολύπλευρα, στις συνθήκες δουλειάς, διατροφής, κατοικίας. Η υγεία λοιπόν δεν αφορά μια ενιαία κοινωνική κατάσταση, αλλά ένα πεδίο ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με το κεφάλαιο. Στον καπιταλισμό, το επίπεδο των παραχωρήσεων του κεφαλαίου και των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων κάτω από την επίδραση της ταξικής πάλης ποτέ δεν αντιστοιχίζεται με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες και διευρυμένες λαϊκές ανάγκες των εργαζομένων, των παιδιών, των συνταξιούχων. Αυτό θα γίνει
όταν η εργατική τάξη μαζί με την πλειοψηφία του λαού πάρουν την εξουσία στα δικά τους χέρια. Μόνο το ΚΚΕ παλεύει και συγκεντρώνει δυνάμεις για αυτό το σκοπό. Το ΚΚΕ παλεύει για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, του κεντρικού σχεδιασμού για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, μεταξύ των οποίων και η υγεία. Το νέο εργατικό σοσιαλιστικό κράτος θα εξασφαλίσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καθολική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του λαού με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων στην επιστήμη, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Σε αυτή την προοπτική εντάσσουμε κάθε προσπάθεια, κάθε καθημερινή μικρή ή μεγαλύτερη μάχη. Από το να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις του λαού και των υγειονομικών απέναντι στη σημερινή απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση στην υγεία και την πρόνοια, να αλλάξουν οι συσχετισμοί στους φορείς του κινήματος υπέρ των ταξικών αγωνιστικών δυνάμεων, να συντονιστεί ο αγώνας σε ένα συνολικότερο, πανελλαδικά οργανωμένο κίνημα αμφισβήτησης και ανατροπής. Γιατί δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί τη Νέα Δημοκρατία και καμία αστική κυβέρνηση να εγκληματούν σε βάρος των δικαιωμάτων των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Σε αυτό το δρόμο, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα συναντηθούμε και θα βαδίσουμε με χιλιάδες αγωνιστές που βρίσκονται δίπλα στο κόμμα μας, αλλά και άλλους που έρχονται τώρα και πριν είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές. Και είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή συμπόρευσης που έκαναν με το ΚΚΕ είναι μια επιλογή μακράς πνοής στο δύσκολο αλλά όμορφο δρόμο που βαδίζουμε. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι ένα σημαντικό σταθμός σε αυτή την πορεία που πιστεύω ότι θα συμβάλλουμε όλοι μας για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καλή δύναμη στον αγώνα, καλή συνέχεια, να είστε καλά.